Ήρθανε σήμερα δικαστικός επιμηθής με κλειδαράκι αστυνομικό, χωρίς να χτυπήσουν το αστυνομικό τηλέφωνο από κάτω. Ήρθανε στο σπίτι και ο κλειδαράκι προσπαθούσε να ανοίξει το σπίτι για να μπουν μέσα χωρίς καμία ειδοποίηση. Και ενώ εκκρεμούν δικαστήρια για ακύρωση του πληστηριασμού, το οποίο έγινε πριν από 10 μέρες, για ακύρωση του πληστηριασμού, μόλις τελείωσαν όλα τα διαδικαστικά και παραδώσαν οι δικηγόροι τους φακέλους, ήρθαν να εκτελέσουν τον πληστηριασμό. Το δάνειο που πήρατε τι ποσό ήταν, κύριε Φώτη? Αρχικό ποσό ήταν γύρω στις 60.000 στη Μιλένιο. Και πληρώνατε όλο το διάστημα? Πληρώνα μέχρι τη στιγμή που πέσανε οι μισθοί, σταματήσαν και οι μισθοί της συζύγου μου και σταμάτησαν και οι δουλειές στο μαγαζί, είπαμε, δηλώσαμε αδυναμία. Το δάνειο βέβαια εκτοξεύθηκε τώρα στα 180.000, απίστευτα πράγματα. Στην Πειραιώς, στη Μιλένιου ήταν πήγε στην Πειραιώς. Η Πειραιώς το έδωσε σε ένα φαν το οποίο δεν μας ενημέρωσε, ούτε το έδωσε σε φαν, ούτε τι ποσό το έδωσε. Ψάξαμε το φαν, βρήκαμε μια διεύθυνση στις Βρυξέλλες που ήταν πιτσαρία, ξαναβρήκαμε μια άλλη διεύθυνση στο Δουβλίνο που ήταν άδεια γραφεία, δεν ήρθε σε επαφή με εμάς και πήγε κατευθείαν στον πληστηριασμό. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε ένα διακομισμό δηλαδή? Βέβαια, τους ψάξαμε. Να. Και τώρα τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη διαδικασία σας? Η επόμενη διαδικασία, περιμένουμε το δικαστήριο που θα βγάλει την απόφαση για την ακύρωση του πληστηριασμού και τους λόγους τους οποίους έχουμε εκθέσει. Αυτά. Και περιμένουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ο οποίος δεν βλέπουμε να τελειώνει. Βέβαια, έχουμε και μια διαταγή πληρωμής, η οποία εκδικάζεται το 27. Παρότι ζητήσαμε να έρθει και πιο μπροστά, εκδικάζεται το 27. Με όλη αυτή την κινητοποίηση του κόσμου που βρέθηκε εδώ μαζί σας, πώς νιώθετε? Μια ασφάλεια το οποίο δεν ένιωσα ποτέ. Γιατί πίστευα ότι είμαι μόνος. Παλεύω μόνος. Και βέβαια με όλα αυτά τα οποία γίνονται τελευταία, με τις πολιτικές αποφάσεις του Άγιου Πάγου κτλ., αισθάνεσαι ότι βάλεσαι από παντού. Δεν υπάρχει κάτι να εμπιστευτείς.